Η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είναι από τις παλαιότερες οργανωμένες πόλεις στον κόσμο. Ευρίσκεται στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και ανήκει στο Ισραήλ από το 1967. Από το Σαραντάριο Όρος βλέπουμε την έφορη πεδιάδα της Ιερικούς. Στο βάθος διακρίνονται η νεκρά θάλασσα και τα βουνά Ναβάφ, από όπου ο Μωυσής αγνάντεψε τη γη της επαγγελίας. Οι Εβραίοι με αρχηγό τον Ιησού του Ναβί κυριεύουν την πόλη γύρω στο 1400 π.Χ. και εγκαθίστανται στη γη Χανάν. Την Ιεριχώ είχε επισκεφθεί αρκετές φορές ο Χριστός, αφού ήταν στο δρόμο του από τη Γαλιλαία προς τα Ιεροσόλυμα. Στην πόλη αυτή, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ζούσε ένας εκγενετής τυφλός και ζητιάνευε. Μόλις άκουσε ότι πλησιάζει ο Ιησούς, άρχισε να φωνάζει δυνατά λέγοντας «Ιησού, γιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Οι παρευρισκόμενοι του έκαναν παρατήρηση να σταματήσει. Αυτός όμως συνέχιζε ακόμα πιο δυνατά να φωνάζει. Τον πλησιάζει ο Ιησούς και τον ρωτά «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Θέλω να με κάνεις να βλέπω, Κύριε». «Στο εξής θα βλέπεις», απαντά ο Κύριος. «Η πίστη σου όχι μόνο σε θεράπευσε, αλλά σε έσωσε». Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Κύριο δοξάζοντας τον Θεό.
Κάνει κάπα γκούπα, ε! Πρέπει να είμαστε εκεί. Ναι, πρέπει να είμαστε εκεί,
Σαραντάριο Όρος, το μοναστήρι των πειρασμών. Το Σαραντάριο Όρος ευρίσκεται προς τα βορειοδυτικά της Ιερικούς και σε μικρή απόσταση από τις μεγάλες υδρευτικές πηγές του προφήτου Ελισσαίου. Το Σαραντάριο Όρος και το μοναστήρι των πειρασμών βρίσκεται σε υψόμετρο 492 μέτρων από την επιφάνεια της Νεκράς Θάλασσας και 98 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ο επισκέπτης του Σαραντάριου Όρους μπορεί να ταινίσει τον ορίζοντα και να απολαύσει ανατολικά την πεδιάδα πέρα του Ιορδάνου ποταμού και πιο πέρα το όρος Ναβάθ και τα οροπέδια της Περαίας, βόρεια στο βάθος το όρος Ερμών με χιονισμένη την κορυφή, νότια την Νεκρά Θάλασσα και δυτικά την έρημο του Ιούδα. Το μοναστήρι των πειρασμών βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Τζέπελ Κουρουντούν. Σύμφωνα με τις γραφές, ο Ιησούς νίστεψε εκεί 40 μέρες, προσευχήθηκε και πειράχθηκε από τους δαίμονες και τους κατανίκησε με το λόγο, την νηστεία και την προσευχή. Σε αυτό το μοναστήρι, όπου οι συνθήκες είναι πραγματικά σκληρές, για να επιβιώσει κάποιος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, μέχρι προσφάτως ζούσε ο μοναχός Γεράσιμος, πρώην λογιστής και ορειβάτης με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Η κατάνοιξη για όσους βρίσκονται σε αυτό το μοναστήρι, έστω και για λίγες ώρες, είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Η περισυλλογή, η σιωπή, η άβρα του τόπου τούτου είναι τα μεγαλύτερα δώρα στην ψυχή του ανθρώπου σε εκείνο το μέρος. Του πειρασμού είναι ελληνικό ορθόδοξο μοναστήρι που ευρίσκεται στην Ιεριχώ της Παλαιστίνης. Κτίστηκε στις πλαγιές του όρους του πειρασμού 350 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά μήκος ενός βράχου με θέα στην πόλη της Ιεριχούς και την κοιλάδα του Ιορδάνου. Σήμερα είναι τουριστικό αξιοθέατο και η γη του βρίσκεται υπό την πλήρη δικαιοδοσία της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, αν και το μοναστήρι ανήκει και διαχειρίζεται από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τον Παλαιστίνιο Ορθόδοξο αγοραστή της αρχικά προσπάθησε να κτίσει μια εκκλησία στην κορυφή, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Τα ημιτελή τείχη αυτής της εκκλησίας βρίσκονται σε μια πλαγιά πάνω από το μοναστήρι. Το 1998 ένα τελεφερί κατασκευάστηκε από το Τέλε Σουλτάν στην Ιεριχώ στο επίπεδο του μοναστηρίου από μια αυστριακή-ελβετική εταιρεία ως τουριστικό αξιοθέατο για το έτος 2000. Προς το παρόν υπάρχει ένα εστιατόριο, ένα καφέ και ένα κατάστημα με σουβενίρ στην είσοδο του μοναστηριού για τους επισκέπτες.